Ο Σοφρόνιος ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων είναι ο Πατριάρχης επί του οποίου κατέλαβαν οι Άραβες τα Ιεροσόλυμα. Και από τις εποχές εκείνης ποτέ πλέον τα Ιεροσόλυμα δεν ελευθερώθηκαν, δεν ανήκαν πλέον στην Ρωμιοσύνη, στο Βυζάντιο, στον Ελληνισμό. Από τις εποχές εκείνης τα Ιεροσόλυμα από το 638 ανήκουν σε διαδοχικούς κατακτητάς, στους Άραβες, στους Σελτζούκους, στους Μουσουλμάνους, στους Τούρκους κτλ. Και σήμερα στους Εβραίους και στους Παλαιστινίους. Έκανε Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 634 μέχρι το 638, τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Έχει γράψει και αυτός πολύ ωραίους χριστουγεννιάτικους ύμνους. Έναν μάλιστα θα σας κάνει έκπληξη που τον έγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος και εγώ δεν το είχα προσέξει, το πρόσεξα τώρα που έψαχνα. Ένας ύμνος τον οποίο ακούμε στις μεγάλες ώρες των Χριστουγέννων, την παρεμονή των Χριστουγέννων, και τον οποίο μνημόνευσα και σε κάποιο κήρυγμά μου γιατί έχει θεολογικές έννοιες, είναι ο εξής. Ποίημα Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Βιθλεέμ ετοιμάζου, ευτρεπιζέ στο υφάτνη. Βιθλεέμ να ετοιμάζεσαι και υφάτνη να ευτρεπίζεσαι, να νοικοκυρεύεσαι. Το σπήλαιον δεχέστο, το σπήλαιο να υποδέχεσαι, η αλήθεια ήλθεν, η σκιά παρέδραμε. Και να τα κάνετε όλα αυτά, γιατί η αλήθεια ήλθε και οι σκιές έφυγαν και οι τύποι. Και Θεός ανθρώπης εκ Παρθένου πεφανέρωτε, και ο Θεός φανερώνεται στους ανθρώπους μέσω της Παρθένου, από την Παρθένο. Εδώ τώρα είναι το θεολογικό πολύ όμορφο. Μορφωθείς το καθημάς και Θεός σας το πρόσλημα. Ο Θεός λοιπόν πεφανέρωτε, μορφώθηκε σύμφωνα με εμάς, έγινε άνθρωπος δηλαδή, πήρε ανθρώπινη μορφή, μορφωθείς το καθημάς με ήττα, μορφωθείς όπως εμείς και Θεός σας το πρόσλημα. Και αυτό που πήρε από εμάς την ανθρώπινη φύση, αυτό που προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, το εθέωσε. Έγινε άνθρωπος και εθέωσε τον άνθρωπο. Μορφωθείς το καθημάς και Θεός σας το πρόσλημα. Πρόσλημα είναι αυτό που προσέλαβε η ανθρώπινη φύση από το προσλαμβάνω. Διό Αδάμ ανανεούται, γι' αυτό ο Αδάμ ανανεώνεται, ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, γι' αυτό ο Αδάμ ανανεώνεται μαζί με την Εύα κράζοντες. Διό Αδάμ ανανεούται, συν τη Εύα κράζοντες, επί γης ευδοκία επεφάνη, σώσε το γένος ημών. Στη γη φανερώθηκε η χάρη του Θεού, η ευδοκία, για να σώσει το γένος μας. Ο δεύτερος ύμνος, μαζί με τον οποίο και ένας άλλος ύμνος, τον οποίο και εγώ διαρωτώ ποιος τον έγραψε τον ύμνο αυτό, αλλά το ενετόπισα τώρα ψάχνοντας χθες, είναι ο ύμνος τον οποίο επίσης ακούμε στην 9η ώρα των Χριστουγέννων, ο ύμνος «Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου». Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι πως και ο ανάλογος ύμνος της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», είναι του ιδίου. Είναι του Αγίου Σοφρονίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, και όπως έκανε το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», καθόμοιο τρόπο και με ίδια νοήματα ποιητικά έκανε και τον ύμνο αυτό, «Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου». Εκεί θυμάστε, «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση τη γην κρεμά σας, στέφανον εξ ακαθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς, ψευδή πορφύρα περί» κτλ. Εδώ είναι περίπου το ίδιο με διαφορετικές έννοιες. Λέει λοιπόν, το ακούμε κάθε και στα φώτα. Επίσης, το ιδίου είναι και στα φώτα. Το ακούμε στις μεγάλες ώρες, πολλοί δεν παρακολουθείτε τις μεγάλες ώρες, γιατί είναι παραμονή των Χριστουγέννων, αρκετοί όμως οι περισσότεροι τις παρακολουθείτε. Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου, σήμερα γεννιέται από την Παρθένου, ο δρακί την πάσαν έχουν κτίσει. Και είναι ευκαιρία τώρα εδώ, διότι προθές μια αδελφή εδώ, προφανώς γιατί δεν ήξερε την λέξη δράξ, με ρώτησε πάτερ τι σημαίνει αυτό. Δράξ είναι η χούφτα. Η χούφτα, η παλάμη. Δράξ, δρακός, δράγμα. Αυτό που πιάνουμε όταν θερίζαμε με το χέρι μας, με την παλάμη μας, λεγόταν δράγμα. Δράξ, δρακός, δεν έχει σχέση με το δράκο. Ο δρακί την πάσαν έχουν κτίσει. Σήμερα λοιπόν γεννιέται από την Παρθένο αυτός που έχει τον κόσμο στο χέρι του, στη χούφτα του, ο Θεός.
σήμερον γεννάτε εκ Παρθένου, ο δρακή, ο έχων την κτήσιν πάσαν δρακή. Αυτός που έχει όλη την κτήση μέσα στο χέρι του, μέσα στην παλάμη του. Ράκι, ράκι καθάπερ βρωτός σπαργανούτε, ότι ουσία αναφής. Σπαργανούτε ράκι, ράκος, ράκους, ράκι, με ράκος, με τίποτε, με κουρέλια. Εκεί στη Φάτνη, με ράκος. Ράκι, ράκος, είναι δοτική πάλι. Ράκι καθάπερ βρωτός σπαργανούτε, σπαργανώνεται μέσα στη βρέφη με κουρέλια, με ράκος, καθάπερ βρωτός, σαν άνθρωπος, ότι ουσία αναφής. Αυτός που ως προς την ουσία του είναι ανέγκυχτος, απρόσιτος, απλησίαστος. Το αναφής είναι από το ρήμα άπτο, άπτομε, ο μη απτόμενος. Ο αναφής είναι ο μη απτόμενος. Το στερητικό α μαζί το εφωνικό νι, αναφής, ο μη απτόμενος. Αυτός λοιπόν ο οποίος ως προς την ουσία του είναι απλησίαστος, ανέγκυχτος, αυτός σπαργανώνεται σαν άνθρωπος με ράκος, με ράκι. Θεός εν φάτνη ανακλίνεται, ο στερεώσας τους ουρανούς πάλε καταρχάς. Ο Θεός, ο οποίος πάλε στερέωσε τους ουρανούς, ο Θεός ο οποίος ως δημιουργός στερέωσε τους ουρανούς, ανακλίνεται στη φάτνη. Θεός εν φάτνη ανακλίνεται, ο στερεώσας τους ουρανούς πάλε καταρχάς. Στην αρχή της δημιουργίας αυτός ο Θεός που στερέωσε τον κόσμο, αυτός τώρα σαν μικρό παιδί είναι μέσα σε μία φάτνη. Θεός εν φάτνη ανακλίνεται, ο στερεώσας τους ουρανούς πάλε καταρχάς. Εκ μαζών γάλα τρέφεται, μαζών είναι η μαστή, μαζός, ο μαζός η μαζή. Εκ μαζών γάλα τρέφεται, από τους μαστούς της Παναγίας τρέφεται με γάλα, εκ μαζών γάλα τρέφεται, ο εν τη ερήμο μάνα ομβρίσα στο λαό. Αυτός ο οποίος στην έρημο έβρεξε μάνα, ομβρίζω, ομβρέω, όμβρος, έβρεξε το μάνα στο λαό. Αυτός λοιπόν που είχε τη δυνατότητα να θρέψει ένα ολόκληρο λαό στην έρημο με μάνα, αυτός τώρα τρέφεται με γαλατάκι από τη μάνα του, από το στήθος της μάνας του. Τι ωραίες εικόνες, ε! Μάγους προσκαλείται ο νυμφίος της εκκλησίας, προσκαλείται τους μάγους ο νυμφίος της εκκλησίας, δώρα τούτον έρη ο Υιός της Παρθένου. Σηκώνει στα χέρια του, έρω το ρήμα, σηκώνω, δώρα τούτον των μάγων. Τα δώρα των μάγων σηκώνει ο Υιός του Παρθένου, προσκυνούμεν σου την γέννα Χριστέ, προσκυνούμε τη γέννησή σου Χριστέ, δείξον ημίν και τα θεία σου Θεοφάνεια. Να μας δείξεις και τα θεία σου Θεοφάνεια. Είναι ακριβώς όμοιος με αυτόν που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή, σήμερα κρεμάται επί ξύλου, ακριβώς ίδιος. Τι έχει μείνει τώρα άλλο που δεν έχουμε παρουσιάσει? Έχουν μείνει δύο μικρά κείμενα του Αγίου Κοσμά του Μαϊουμά και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και της Κασιανής. Όλοι ξέρουμε αυτόν τον ύμνο, τον ιρμό των καταβασιών των Χριστουγέννων. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Αυτόν τον ύμνο τον έγραψε στη Μονή του Αγίου Σάβα ο θετός αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο Κοσμάς ο Μελωδός, ο Μαϊουμά, ο οποίος έχει γράψει και πολλούς άλλους ύμνους. Αλλά είναι καταπληκτικές αυτές οι καταβασίες των Χριστουγέννων, όπως καταπληκτικές στο ρυθμό και στα νοήματα είναι και οι καταβασίες, οι πεζές, θα σας πω τώρα τι εννοώ πεζές, οι πεζές καταβασίες του Πάσχα. Και κοιτάξτε τώρα πώς τα οικονομεί ο Θεός ή πώς τα οικονόμησαν οι δύο Άγιοι αδελφοί. Τις καταβασίες των Χριστουγέννων, τις πεζές, τις έγραψε ο ένας από τους δύο αδελφούς, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, και τις καταβασίες τις πεζές του Πάσχα τις έγραψε ο Άγιος Άννης ο Δαμασκηνός. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Εκεί το Πάσχα γράφει καταβασίες ο Άγιος Άννης ο Δαμασκηνός στον Άγιο Σάβα,
και για τα Χριστούγεννα γράφει κατά βασίες ο θετός αδελφός του, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελουδός, που οι κατά βασίες αυτές λένε: Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και νεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Κι άλλη φορά, όταν σας έκανα εδώ στο Αρχονταρίκη ανάλυση των καταβασιών, σας ανέφερα μερικά πράγματα και αναλύσαμε αυτές τις καταβασίες. Απλώς σήμερα ήθελα να σας πω μόνο ότι αυτές οι θαυμάσιες καταβασίες είναι έργα δύο Σαββαϊτών Αγίων από τη Μονή του Αγίου Σάβα. Άλλωστε και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, και αυτός Σαββαΐτης είναι, έκανε 10 χρόνια μοναχός, ο ποιητής του Μεγάλου Κανόνος και των Ένων, εφραίνεστε δί κτλ. Από τους 7 ποιητάς που σας ανέφερα σήμερα, οι 3 είναι Σαββαΐτες. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Άγιος Άνος ο Δαμασκηνός και ο Άγιος Κοσμάς ο Μαϊουμά. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έχω εδώ το εορτοδρόμιο του, όσοι θέλετε να πληροφορήσετε και για τη βιβλιογραφία. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει ένα τρίτομο έργο, αυτό είναι ο πρώτος τόμος. Ένα τρίτομο έργο το οποίο ονομάζει εορτοδρόμιο. Και σε αυτό το τρίτομο έργο, το εορτοδρόμιο, τι έχει ο υπότιτλος? Ερμηνεία εις τους ασματικούς κανόνες των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. Εδώ κάνει ερμηνεία. Αν δεν είχαμε τον Άγιο Νικόδημο, θα δυσκολευόμαστε να ερμηνεύσουμε ακόμη κι εγώ τους κανόνες. Είναι πολύ δύσκολη η γλώσσα, ιδιαίτερα των Ιαμβικών. Αλλά έχουμε τα βοηθήματα αυτά. Ο Άγιος Νικόδημος στηρίχθηκε και σε άλλους ερμηνευτάς παλαιότερα και μπορούμε και συλλαμβάνουμε τα νοήματα αυτών των καταβασιών. Εδώ λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αρχίζοντας να ερμηνεύει αυτόν τον ιρμό, Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και νεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε, λέει τα εξής χαριτωμένα. Βέβαια, σας έχω πει συχνά ότι επιλέξει αυτός ο ιρμός, αυτή η καταβασία είναι παρμένη από τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τον οποίο σας παρουσίασα προχθές. Έτσι αρχίζει και ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, επιλέξει. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών. Ο Άγιος Νικόδημος λέει τα εξής που θεωρώ χαριτωμένα να σας τα πω εδώ. Λέει λοιπόν, από ποιον άλλον πρέπει να ζητούν άρτους οι χρίαν έχοντες τούτον, πάρεξ από τον αρτοπολιτήν. Από πού θα πάρεις ψωμί? Από τον ψωμά, από τον αρτοποιό. Ή από ποιον πρέπει να λαμβάνουν ίνων οι εστερημένοι τούτου, πάρεξ από τον ινοπόλιν. Όπου θα πάρεις κρασί? Από τον κρασοπόλι. Αλλά και οι χρίαν έχοντες νομίσματος χρυσού και αργυρού, από ποιον άλλον πρέπει να ζητούν τούτο, ή μη από τον αργυραμιβόν. Όπου θα πάρεις χρυσά και αργυρά νομίσματα? Από τον χρυσοχώ. Ούτω, και βάζει και τη λέξη την τουρκική μέσα σε παρένθεση, από τον Σαράφη. Αργυραμιβός είναι ο Σαράφης. Ούτω παρομοίως και οι θέλοντες να πανηγυρίζουν και να εγκομιάζουν τα στου Χριστού εορτάς. Όσοι θέλουν να πανηγυρίσουν και να ψάρουν για τις γιορτές του Χριστού, από ποιον άλλον πρέπει να ζητούν λόγους πανηγυρικούς και εγκόμια? Πάρεξ από τον τούτον πανηγυριστήν και εγκομιαστήν, τον μέγαν λέγω εν θεολογία Γρηγόριον. Δέστε, ο Άγιος Νικόδημος λέει ο καλύτερος, η καλύτερη πηγή υλικού για να πανηγυρίσει κανείς τις γιορτές είναι να πάρει από τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Θα ακούσετε τώρα τι χαριτωμένα που λέει στη συνέχεια, σας το ανέφερα και παλαιότερα άλλη φορά. Διότι ούτως ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ο κατεξοχήν λεγόμενος τριαδικός θεολόγος, όχι μόνον εστόλισε τας δεσποτικάς εορτάς με τους ειδικούς του λόγους και τα εγκόμια, αλλά εδώ και άδεια, όχι μόνο ο ίδιος με λόγους στόλισε τις γιορτές, δέστε τώρα, αλλά εδώ και άδεια και εις τους μεταγενεστέρους να κλέπτουν τα ειδικά του λόγια. Δεν θυμώνει που κλέβουν, να κλέπτουν τα ειδικά του λόγια και ποίηματα, και δέστε τώρα χαριτωμένο, με μίαν κλεψίαν επενετήν και ακατηγόρητον. Αυτή η κλεψιά, το να παίρνεις από κείμενα Αγίων, αυτή η κλεψιά είναι ακατηγόρητος και επενετή. Δεν πειράζει δηλαδή που ο Άγιος ο Κοσμάς ο Μαϊωμάς και έκλεψαν από τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο. Αυτή η κλεψία
είναι επενετή, την οποία όποιος εργάζεται αυτήν την κλεψία, όποιος κλέβει από τους Αγίους, όχι μόνο δεν εντρέπεται όσοι κλέπτε των άλλων πραγμάτων, αλλά εξεναντίας με την κλεψία αυτήν καλοπίζεται. Όχι μόνο να ντρέπεται, αλλά με την κλεψιά αυτή πρέπει να καυχάται κιόλας. Θα τον κόβαμε τον Άγιο Νικόδημο στη θεολογική σχολή, αν τα λέγαμε αυτά, γιατί δεν επιτρέπεται να αντιγράφεις από άλλους, πρέπει να είναι πρωτότυπα όλα. Από τους πατέρες τα παίρνουμε, πρέπει να λέμε πρωτότυπα, δικά μας πράγματα μόνο. Δεν έχει πρωτοτυπία. Και να πάμε στη Δύση. Ο Άγιος Κοσμάς, ο Μαϊωμά και ο Άγιος Άνσος Δαμασθηνός που παίρνουν, δεν έχουν πρωτοτυπία στη σκέψη τους. Οι δικοί μας ζητούν πρωτοτυπία σήμερα. Α, αυτά λέτε, επαναλαμβάνετε αυτά που λένε οι πατέρες, δεν είστε πρωτότυποι. Αυτά λοιπόν για τον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό, που όλος ο κανόνας των Χριστουγέννων είναι δικός του. Αλλά επίσης και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και αυτός έχει γράψει για τα Χριστούγεννα, όχι μόνο για το Πάσχα. Για τα Χριστούγεννα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει γράψει τον Ιανδικό κανόνα. Οι φιλόλογοι και οι άλλοι ξέρουμε ότι αυτό που σας διάβασα είναι πεζός κανόνας. Χριστός γεννάται, δοξάσατε, είναι πεζό κείμενο, δεν είναι ποιητικό με ρυθμό. Ο κανόνας ο Ιανδικός έχει ένα είδος στίχου που μοιάζει λίγο με τον ομηρικό στίχο, ο οποίος στίχος λέγεται από αυτούς που γνωρίζουν τα ποιητικά μέτρα, λέγεται Ιαμβος. Και οι κανόνες επομένως αυτοί λέγονται Ιαμβικοί κανόνες. Ο Άγιος Άνσος Δαμασκηνός λοιπόν έχει κάνει αυτόν τον Ιαμβικό κανόνα των Χριστουγέννων, του οποίου ο πρώτος ιρμός έχει ως εξής. Μόνο τον πρώτο, σαν δείγμα. Έσωσε λαών θαυματουργών δεσπότης, το ακούσαμε και σήμερα. Σήμερα αυτές τις καταβασίες ψάλαμε, τις Ιαμβικές. Έσωσε λαών θαυματουργών δεσπότης, υγρών θαλάσσις κύμα χερσώσας πάλε. Βλέπετε πως πάει. Έσωσε λαών θαυματουργών δεσπότης, υγρών θαλάσσις κύμα χερσώσας πάλε. Έχει ρυθμό, έχει μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Έσωσε λαών θαυματουργών δεσπότης, έσωσε τον λαό του Ισραήλ, αναφέρεται στη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Τον λαό λοιπόν του Ισραήλ τον έσωσε ο δεσπότης θαυματουργών, με θαύμα. Θαυματούργησε, έσωσε λαών θαυματουργών δεσπότης, θαυματούργησε ο δεσπότης και έσωσε τον λαόν. Και πώς τον έσωσε? Μία μητοχή εδώ, θα λέγανε οι φιλόλογοι, τροπική. Υγρών θαλάσσις κύμα χερσώσας πάλε. Με το να χερσώσει, με το να κάνει ξηρά, με το να κάνει χέρσο το κύμα, το υγρό της θάλασσας. Υγρών θαλάσσις κύμα χερσώσας, αυτή είναι η μετοχή τροπική, με το να χερσώσει, με το να κάνει χέρσα τη θάλασσα, να κάνει ξηρά. Χερσώσας υγρών κύμα θαλάσσης πάλε. Τα παλιά, στο Μωυσή. Και τώρα μεταφέρεται από εκεί, από τα παλιά. Αυτός λοιπόν ο δεσπότης, ο οποίος τότε έσωσε τον λαό θαυματουργών με το να χερσώσει τη θάλασσα, τι κάνει τώρα? Ο ίδιος ο δεσπότης, ο ίδιος ο Θεός. Εκών δε τεχθείς εκόρης, τώρα όμως γεννιέται εκουσίως μόνος του. Ο ίδιος ο Θεός, αυτός που τότε θαυματούργησε, ήταν η Αγία Τριάδα, ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τώρα πάλι ο ίδιος θεληματικά, εκών, εκουσίως, εκών δε τεχθείς εκόρης, τώρα με το να τεχθεί από την κόρη την Παρθένο, τι κάνει? Τρίβων βατίν πόλου τύθη συνημήν. Κάνει σε μας την τρίβο, το πέρασμα βατό. Ποια τρίβο? Προς τον πόλον, προς τον ουρανόν. Η έννοια του πόλου στα λεξικά, αν ανοίξετε, έχει πολλές επιμέρους σημασίες και έννοιες. Η κυριολεκτική σημασία είναι ότι πόλος σημαίνει τον άξονα που συνδέει τα δύο άκρα μιας σφαίρας. Η πρώτη έννοια είναι πόλος, είναι ο άξονας που συνδέει τα δύο άκρα μιας σφαίρας. Στη συνέχεια είναι τα ίδια άκρα της σφαίρας. Αυτό είναι δεύτερο, Καλλιόπη, μη διαψεύδεις τα λεξικά και μένα που τα είδα. Λοιπόν, η πρώτη έννοια είναι ο άξονας. Η δεύτερη έννοια είναι τα ίδια τα άκρα.
το ένα άκρο του πόλου και το άλλο άκρο του πόλου, του άξονα. Γι' αυτό λέμε βόρειος και νότιος πόλος. Η γη είναι μια σφαίρα, έχει ένα άξονα και είναι ο βόρειος πόλος και ο νότιος πόλος. Αλλά εκτός από αυτές τις έννοιες έχει και την έννοια του στερεώματος και του ουρανού, του ουρανίου θόλου. Πόλος σημαίνει και τον ουρανό. Επομένως εδώ, εκών δε τεχθείς σε κόρης, τρίβων βατήν πόλου τίθησιν ημίν. Μας κάνει τον δρόμο για τον πόλο, για τον ουρανό, βατό. Δηλαδή, με τη γέννηση του Χριστού, ο δρόμος μας για τον ουρανό είναι βατός. Όπως έγινε βατή η θάλασσα, αφού εχερσώθηκε, έτσι και εμάς ο δρόμος μας για τον ουρανό, για τον πόλο, είναι πλέον βατός. Εκών δε τεχθεί σε κόρης, με το να τεχθεί εκουσίως από την Παρθένο, τρίβων βατήν πόλου τίθησιν ημίν. Μας κάνει τον δρόμο βατό του ουρανού. Τρίβων του πόλου, τον δρόμο του ουρανού μας τον κάνει βατόν. Αυτόν λοιπόν τον δεσπότην, γιατί λέει έσωσε λαών θαυματουργών δεσπότης, ανωτελεία, ον δεσπότην, ο οποίος έκανε εκείνο και τώρα μας οδηγεί στον ουρανό, ον κατ' ουσίαν ίσον τε πατρί και ευρωτής δοξάζομεν. Τον οποίον, ο οποίος είναι ίσος προς τον πατέρα με την ουσία, είναι ομοούσιος, ον κατ' ουσίαν ίσον τε πατρί και ευρωτής, είναι ίσος κατ' ουσίαν με τον πατέρα και με εμάς, βρωτοί είναι οι άνθρωποι. Ο Χριστός έχει δύο ουσίες, δύο φύσεις. Έχει την θεϊκή φύση και την ανθρώπινη φύση. Κατ' ουσίαν ίσον τε πατρί και βρωτής, είναι ίσως με τον πατέρα και με τους ανθρώπους. Αυτόν λοιπόν το δοξάζουμε και εμείς. Ον δοξάζουμε που είναι ίσως ως προς την ουσίαν, προς τον πατέρα και προς εμάς τους βρωτούς. Και αυτό σαν δείγμα απλώς του πόσο θαυμάσια νοήματα. Ίσως τα επόμενα χρόνια ο Θεός αν μας έχει γερούς, θα ασχοληθούμε με όλες τις καταβασίες των Χριστουγέννων. Και να έρθουμε τελευταία, δεν την αφήσαμε τελευταία επειδή είναι γυναίκα, την Κασιανή, αλλά επειδή χρονολογικά είναι η τελευταία. Ερχόμαστε και στον ύμνο της Κασιανής, η οποία εκτός του θαυμασίου ύμνου, τον οποίον ακούμε κάθε Μεγάλη Τρίτη, «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή», έχει γράψει και ένα θαυμάσιο ύμνο στα Χριστούγεννα που δεν τον ξέρουμε πολύ και ούτε τρέχουν να τον ακούσουν. Τη Μεγάλη Τρίτη τρέχουν. Είναι το δοξαστικό του Εσπερινού των Χριστουγέννων. Ακούστε τι ωραίος ύμνος και τι ωραία νοήματα που έχει η Κασιανή, αυτή η πολύ μεγάλη ποιήτρια και θεολόγος, της οποίας ένα ατύχημα στη ζωή έγινε αιτία να γίνει η βασίλισσα της Βυζαντίου. Δεν έγινε βασίλισσα του Βυζαντίου, γιατί ατύχησε με το περιστατικό με τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, να μην το επαναλάβω, ο οποίος αντί να δώσει το μήλο στην Κασιανή, της οποίας φοβήθηκε την ευφυΐα, να μην κάνετε τις έξυπνες οι γυναίκες πολύ, δεν σας θέλουν οι άνδρες πολύ έξυπνες. φοβήθηκε ο Θεόφιλος την εξυπνάδα της Κασιανής και αντί να δώσει το μήλο στην Κασιανή και να γίνει αυτοκράτηρα του Βυζαντίου η Κασιανή, το έδωσε στη Θεοδόρα, την Αγία Θεοδόρα, την αυτοκράτηρα. Πώς? Και οι δύο Αγίες, και οι δύο Αγίες. Και η Θεοδόρα, η οποία στη συνέχεια ανεστήλωσε τις εικόνες. Και η Κασιανή από το μοναστήρι έγραφε ύμνους και αγίασε θεολογικότατους ύμνους, και το «Κύριε εν πολλές αμαρτίες» και πολλά άλλα. Ακούστε λοιπόν και τον ύμνο των Χριστουγεννάτικων της Κασιανής. «Αυγούστου μοναρχίσαντος επί της γης», όταν ο Αύγουστος, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ, έγινε μονάρχης επάνω στη γη, η πολυαρχία των ανθρώπων επάυσατο. Αφού ήταν ένας μόνον μονάρχης και Αύγουστος, σταμάτησαν οι πολλές αρχές, η πολυαρχία, τα πολλά κράτη, τα πολλά έθνη. Μας είχαν κατακτήσει οι Ρωμαίοι όλους, και την Ελλάδα και όλα. Επομένως, Αυγούστου μοναρχίσαντος επί της γης, η πολυαρχία των ανθρώπων επάυσατο. Σταμάτησαν οι άνθρωποι να έχουν πολλές αρχές, πολλούς άρχοντας, υπήρχε ένας μόνον άρχοντας, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ.
Δέστε μεταφορά που κάνει τώρα η έξυπνη, η ευφιέστατη, η χαριτωμένη, η Κασιανή, που πάει από αυτό. Και σου, Χριστέ, ενανθρωπίσαντος εκ της αγνής, η πολυθεία των ειδώλων κατήργεται. Και όπως με την μοναρχία του Αυγούστου σταμάτησε η πολυαρχία των κρατών, έτσι και με την δική σου ενανθρώπιση, Χριστέ, και σου ενανθρωπίσαντος εκ της αγνής, η πολυθεία, πολυαρχία, πολυθεία. Σταμάτησε η πολυθεία των ειδώλων. Σταμάτησαν να υπάρχουν πολλοί θεοί. Όπως σταμάτησαν να υπάρχουν πολλές αρχές, έτσι και με την ενανθρώπιση του Χριστού, του Βασιλέως, του Αυτοκράτορος, του Σύμπαντος, σταμάτησαν να υπάρχουν πολλοί θεοί. Υπό μίαν βασιλείαν εγκόσμιον επόλης γεγέννηται, συνεχίζει τις αντιθέσεις, τους παραλληλισμούς και τις μεταφορές, όλες οι πόλεις έγιναν, υποτάχθηκαν κάτω από μία βασιλεία εγκόσμια. Υπό μίαν βασιλείαν εγκόσμιον επόλης, όλες οι πόλεις. Και εις μίαν δεσποτείαν θεότητος τα έθνη επίστευσαν. Και όλα τα έθνη πίστευσαν σε έναν δεσπότη Θεό, σε μια εγκόσμια εξουσία και σε ένα Θεό. Απεγράφησαν οι λαοί το δόγματι του Κέσαρος. Όλοι οι λαοί απογράφτηκαν με την διαταγή του Κέσαρος, το δόγματι του Κέσαρος. Έδωσε εντολή ο Αύγουστος και απογράφτηκαν όλοι. Απεγράφησαν οι λαοί. Δέστε τώρα παρήχηση. Απεγράφησαν οι λαοί το δόγματι του Κέσαρος. Επεγράφημεν, απεγράφησαν, επεγράφημεν. Επεγράφημεν η πιστή ονόματι θεότητος. Εκεί μας έκανε απογραφή και μας έγραψε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ στα κατάστοιχά του ως Ρωμαίος πολίτες. Εμείς όμως συγχρόνως οι πιστοί επεγράφημεν, γραφτήκαμε στο όνομα του Θεού, της θεότητος. Είναμε χριστιανοί. Σου, στο όνομα τίνος, ονόματι θεότητος, σου του ενανθρωπίσαντος Θεού ημών, μέγα σου το έλεος δόξαση. Στο όνομα το δικό σου που ενανθρώπισες, το έλεος σου είναι μεγάλο,